centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κορεντσίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους. Το διαβάζω στη Σέντρα, λογικά είναι αλήθεια, φωτογραφική Σέντρα. Λοιπόν, πληρώνετε τους ανθρώπους αυτούς, ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Δημιουργήθηκε ένα θέμα, θεωρώ όμως χωρίς να υπάρχει λόγος, ναι. Διότι η συγκεκριμένη δομή, το ναι. Βοήθεια στο σπίτι, ανήκε στις κοινοφελείς ναι. Επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Μέσα στο Δεκέμβριο βγήκε μια απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου η συγκεκριμένη δομή επιστρέφει στους Δήμους. Μάλιστα. Και θα έπρεπε να τηρηθεί μια διαδικασία ώστε να γίνει η ομαλή μετάβαση από τις κοινοφελείς επιχειρήσεις στους Δήμους. Αυτό μάλιστα. Δεν έγινε μόνο στο Δήμο Καστοριάς, έγινε σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τότε λοιπόν η πληρωμή της συγκεκριμένης δομής γινόταν από την ΕΕΤΑ. Ώσπου να γίνει λοιπόν αυτή η διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι είχαμε την ψήφιση του προϋπολογισμού η οποία έγινε μέσα στον Φεβρουάριο. Εν συνεχεία είχαμε την συγκεκριμένη δύσκολη κατάσταση με την εξάπλωση της νόσου του κορονοϊού, όπου όλες οι υπηρεσίες βρέθηκαν εκτεθειμένες και προεκπλήξεως. Λειτουργούν οι υπηρεσίες με προσωπικό εκ περιτροπής, άρα στην ουσία η καθυστέρηση είναι γραφειοκρατική και τίποτε άλλο. Τα χρήματα υπάρχουν. Η δομή συγκεκριμένη πληρώνεται κανονικά μέσα στην εβδομάδα, θα πληρωθούν τους δύο μήνες και την επόμενη εβδομάδα. Άρα μέσα σε δύο, μέσα στο μήνα. Αλλά και οι τέσσερις μήνες. Εγώ πρώτον θέλω να συγχαρώ όμως την συγκεκριμένη δομή. Είναι η δομή που στηρίζει αυτή τη στιγμή στις δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Δεν θα πω τον Δήμο. Στηρίζει όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη για να είμαστε όλοι υγιείς, να ξεπεράσουμε αυτόν τον κίνδυνο και να είμαστε όλοι στις δουλειές μας και στην καθημερινότητά μας. Και μετά από αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να συγχαρούμε λοιπόν διπλά. Πρώτον για την υπηρεσία τους αυτή που προσφέρουν και δεύτερον διότι σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι και Παγκόσμια ημέρα υγείας. Οπότε θα πρέπει να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε παράλληλα αυτή τη δομή. Μα το θεωρώ καταλάβαμε δηλαδή εκείνο το βράδυ. Εκείνο κανένα βράδυ ζήτημα το... επειδή διάβασα και μία ανακοίνωση από έναν κομματικό σχηματισμό. Από θεωρώ το ότι από την ευαισθησία το κομμουνιστικό κόμμα νομίζω, το κομμουνιστικό κόμμα δεν έβγαλε κάτι. Η λαϊκή συσπήρωση, αν δεν κάνω λάθος. Η λαϊκή συσπήρωση, ναι. Θα περίμενα αυτή τη στιγμή είναι, την ευαισθησία. Ανήκει στο κομμουνιστικό κόμμα, ναι. Την ευαισθησία μας να την δείξουμε κάπως διαφορετικά στην δύσκολη κατάσταση που περνάει ο κόσμος, στην άμεση ανάγκη που υπάρχει για λύση αυτή τη στιγμή και σε κάποιες ιδέες και προτάσεις για το πώς θα ξεπεράσουμε τον κίνδυνο ώστε να είμαστε, όπως είπα και πριν, όλοι μας πίσω στην καθημερινότητά μας σε λίγες ημέρες. Εγώ κρατάω τις δηλώσεις που έκανε εκείνο το βράδυ, το πρώτο βράδυ. Και όχι να κάνουμε μικροπολιτική ναι, ναι, ναι. Και να λαϊκίζουμε σε τέτοιες δύσκολες στιγμές. Εγώ να κρατήσω λοιπόν από εκείνο το βράδυ που είχαμε εδώ και την εξάωρη έκτακτη εκπομπή μετά τα μέτρα, τόσο αυτά που μας είχε πει ο κ. Καραμίτος, όσο και εργαζόμενοι από το βοήθεια. Ότι για όσους ανθρώπους χρειαστεί, θα δώσουμε παραπάνω και από το 100% των δυνατοτήτων μας να τους εξυπηρετήσουμε όλους. Αυτό φαίνεται λοιπόν το πόσο αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να τα δώσουν όλα στη συγκεκριμένη και μάχη. Και τα δίνουν όλα, κύριε Νατσούλη, και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους συμπολίτες μας, τα δίνουν όλα αυτή τη στιγμή, είναι στην πρώτη γραμμή και είπα, εκφράζω τα ευχαριστώ μου αλλά ναι. Και τα συγχαρητήρια για τον αγώνα αυτό που δίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι. Και τώρα θα είμαστε δίπλα και μετά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.